να παραμείνει το σχολείο. Να ψηφίσει. Και το τοπικό συμβούλιο αεκτού του κόμματο. Δηλαδή να χρησιμοποιείται και σε αυτέ τι εκλογέ. Και εγώ θέλω να διαφορετηθώ από του συναδέλφου, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να διαφορετηθώ με έναν απλό συλλογισμό. Στο Ραυτόπουλο υπάρχουν δύο καφεδάκια. Στο χωριά, δύο καφεδάκια. Τα οποία έχουν δύο πελάτες το βράδυ, άλλες τρεις και πέντε το πρωί. Σύμφωνοι. Και το καλοκαίρι περιμένα κατέβουν ένα μήνα κάποιοι πελάτες εκεί, κάποιοι συμπολίτες, για να διατηρήσουν το καφεδίο. Εάν στο Ραυτόπουλο έγινε ο Πετρόπουλος, λειτουργεί στο σχολείο κάποια στιγμή για τις εκδηλώσεις τις κοινωνικές, όχι τις πολιτιστικές, το τονίζω. Αυτό το καφέ θα κλείσει, αφού δεν θα πάρει μια φορά από την κηδεία τη δική μου που θα κάνουν, μου κάνουν, έτσι. Λοιπόν, που πιστεύω οι οικοί μου δεν θα λυπηθούν για να με τιμήσουν για να πληρώσουν 10 ή 50 ευρώ λιγότερο με το να πάνε στο πολιτιστικό κέντρο. Αυτό το καφέ θα κλείσει. Και αν το βρίσκει κανείς μετά από αυτούς τους κυρίους που θέλουν να κάνουν την κηδεία στο σπίτι, δεν υπάρχουν καφέ, στέκονται. Θα πηγαίνει και θα κάνει καφέ το σχολείο μετά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και έχω την γνώμη ότι η Σχολική Επιτροπή καλά το έλαβε την αποφάση της ΑΤΕ. Είναι σωστή η αποφάση. Δεύτερο, εγώ δεν καταλαβαίνω. Αν ένα σχολείο τώρα που αδειάζει, μπαίνουμε σε μια διαλογική, άλλο θα μπούμε στο πάνω. Θα μπούμε. Διότι οι κυρίες εκεί που θέλουν να το πάρουν για πολιτιστικές δράσεις, πολύ εύκολα θα μπουν και εκεί, πάει και θα μπουν κάποιοι. Το μάνα που είναι και ο μάνα μεγάλα είναι ξενοδοχεία. Να μπουν δηλαδή. Όχι. Καθόλου να μπουν. Τα σχολεία, τα κτίρια μας είναι για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Εγώ είχα πάει στο σχολείο και σε μια ωραία αποκλειστική εκδήλωση. Και την απόλαυσα. Αλλά από την άλλη μεριά, είναι εσωτερική η παρατήρηση του Σαράκη που μπουν. Λέω μου δεν έχει λεφτά. Άμα δεν έχει λεφτά, κάτω στο σπίτι σου. Δηλαδή σε πόσα δημόσια δεν έχουν πάει στα σπίτια. Εγώ στα πιο δρομιμόσια που πηγαίνω. Που τα κάναμε και παλιά και όλα. Στα σπίτια μου. Κάποιοι το κάνουν στο μαγαζί. Ο αιχός έχει πολλά μαγαζιά. Το κοπανάκι έχει πολλά μαγαζιά. Για τους γάμους στα σπίτια τους κάνουν. Μπράβο, όποιοι έχουν λεφτά, εγώ δεν καταλαβαίνω τι διαφορά θα υπάρξει να μαγειρέψω το φαΐ στο σπίτι μου, να μην κάτσω στο ωραίο σπίτι μου, αλλά να το κάνω να πάω στο σχολείο. Απλά η οδοντία. Για δεν χωράνε. Απλά η οδοντία. Αλλά σε λίγο θα υποστείτε την ετοιμασία του κοπανακίου, του μαράθου και όλων των υπόλοιπων σχολείων. Θα την υποστείτε.